Λοιπόν, ξεκινάμε με Πικέ, όπου εμπλέκεται μέσα σε αυτό φυσικά και η Σακύρα. Εννοείται, σιγά μην έμενε απ' έξω. Όπου σύμφωνα λοιπόν με τον φωτογράφο, τον Παπαράτσι, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτόν που ουσιαστικά είχε ξεσκεπάσει όλη αυτή την ιστορία και ότι είχε πει ότι ο Ζεράρ Πικέ την είχε πατήσει τουλάχιστον καμιά πενινταριά φορές τα προηγούμενα χρόνια, ναι, και ότι έχει πάρα πολλά στοιχεία και ότι αν θέλει και η ίδια η Σακύρα μπορεί να της τα δώσει για να τη βοηθήσει έτσι λίγο να ξεμπλέξει όλο αυτό το κουβάρι. Έκανε λοιπόν μία ανάρτηση στο Instagram αυτός ο τύπος ο φοβερός. Και Αραπτόπουλος, γιατί είναι παιδαράς. Με μία κοπέλα η οποία λέγεται Τζούλια, ναι, ζει στη Βαρκελόνη, έχει τελειώσει το διδακτορικό της μάλιστα και στο οικονομικό ποινικό δίκαιο. Ίσως αυτό λίγο κάπως να μας βοηθάει. Ναι, η κοπέλα αυτή που βλέπουμε. Ναι, ναι, λοιπόν. Αφιερώσω και ένα τραγούδι επίκαιρο. Ναι. Να αφιερώσω. Καλά, λίλα. Λοιπόν, και απευθύνεται στον Πικέ λέγοντάς του, αλήθεια, μήπως γνωρίζεις ποια είναι αυτή η κοπέλα. Και ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από όλη αυτή την κατάσταση. Ότι ο Πικέ απάτησε και την Κλαρακία με την Τζούλια. Πολύ φυσιολογικό το βρίσκω, εγώ σας φαίνεται. Είναι λίγους μήνες μαζί. Μία φορά δεν έχει επιστροφή. Παιδιά, εντάξει, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Είναι το σατανά. Θα πέσει η φωτιά να μας κάψει. Η κοπέλα η Κλάρα με όλο αυτό ταράχτηκε και έφυγε από μόνη της, που το ξέρουμε. Αυτό λες. Ή μήπως ρε παιδί μου, επειδή ήταν παράνομο, του άρεσε και τώρα που μαθαίνει, όχι, σου λέει τώρα πρέπει να τη φορτωθώ για αυτήν την σχέση. Α, το κάνω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι μετά το τραγούδι που κυκλοφόρησε η Σακύρα και που έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο πανικό και είναι τρομερή η αποδοχή που έχει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, να σας πω ότι αποστασιοποιήθηκε λίγο. Πήγε κάπως λίγο πιο εκεί από τον Πικέ. Πιο χία από εκεί. Να σου πω, η Κλάρα τώρα γιατί. Τρώει και κατάρας, κατάλαβες. Με αυτό το τραγούδι τώρα έχουν πέσει όλοι πάνω της. Σου λέει καλύτερα να φύγω από τη μέση. Και εγώ τι θα έκανα. Θα πεις κανέναν άλλο για να πάω παρακάτω. Εγώ σας λέω να ξέρετε, θα γίνουν φίλες αυτές. Σακύρα και Κλάρα. Ωραίο, ωραίο. Ναι, μην βγάλουν κανένα ντουέτο να δει στο τέλος. Πώς είχαν βγάλει παλιά, θυμάστε το καλύτερα οι δυο μας. Πάντως να σας πω κάτι, με κάποιο τρόπο, από ό,τι φαίνεται και στο εξωτερικό, εμπνέονται από τα δικά μας τραγούδια. Ναι. Βύση με Κέτι, δεν ήτανε. Ναι, ναι. Καλύτερα οι δυο μας. Εντάξει, κάτι ξέρανε.